Κυρίες και κύριοι βουλευτές, πριν από 3 μήνες, για την ακρίβεια στις 19 Απριλίου, από το βήμα του κοινού συνεδρίου των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας, είχα επισημάνει την απουσία του Πρωθυπουργού από τις εργασίες του. Είχα πει τότε ότι το να αποφεύγει ο κύριος Τσίπρας μία τόσο σοβαρή συζήτηση σε ένα τόσο σοβαρό φόρουμ αποτελούσε μία προσβολή για την αυτοδιοίκηση. Δήλωνε είτε προσωπική αδιαφορία, είτε έλλειμμα θέσεων. Συνιστούσε επίσης μία δημόσια υποτίμηση του πιο βασικού κιτάρου της δημοκρατίας, δηλαδή της πολιτικής που ασκείται με σημείο αναφορά στην καθημερινότητα του πολίτη. Λυπάμαι που σήμερα αναγκάζομαι να επανέλθω στα ζητήματα αυτά, καθώς ο Πρωθυπουργός θέλησε και πάλι να απουσιάζει κατά την εξέταση ενός νομοσχεδίου για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και για να προλάβω τις ενστάσεις σας, εξηγούμε αμέσως. Ασφαλώς και γνωρίζω και γνωρίζουμε όλοι που βρίσκεται ο κύριος Τσίπρας. Όμως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτή η συνεδρίαση θα μπορούσε να είχε προγραμματιστεί σε κάποια άλλη στιγμή. Πολύ περισσότερο που ο κυβερνητικός αυτός προγραμματισμός τη σπηλώνει και με ένα πρόσθετο ιστορικό στίγμα. Ένας κακός νόμος για τις τοπικές κοινωνίες εντός συνόρων συζητείται ταυτόχρονα με την εφαρμογή τετελεσμένων μιας κάκιστης συμφωνίας εκτός συνόρων. Ενώ εδώ πέρα, στην Ελλάδα, υπονομεύονται οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της χώρας, στις Βρυξέλλες οι κύριοι Τσίπρας και Καμένος παραδίδουν επί της ουσίας στα Σκόπια το νατοϊκό διαβατήριο. Και το έχουν κάνει, το κάνουν αυτό, έχοντας εκχωρήσει πριν από 3 εβδομάδες τη μακεδονική ταυτότητα και τη μακεδονική γλώσσα. Δώσαμε στους Έλληνες έργα όμνες το όνομα Βόρεια Μακεδονία και εμείς πήραμε έργα όμνες τη μακεδονική ταυτότητα. Είπε επιλέξη. Επαναλαμβάνω, επιλέξη ο κύριος Ζάεφ στη συνέντευξή του στο BBC. Έργα όμνες επικίνδυνοι είστε για τα συμφέροντα της χώρας, σας λέω εγώ. Και σταματήστε επιτέλους να επικαλείστε αυτό το φεδρό επιχείρημα ότι τάχατες παραδώσατε την ηθαγένεια, αλλά όχι την εθνότητα. Πείτε μου μία χώρα στον κόσμο που το σύνολο των κατοίκων της θα έχει άλλη εθνότητα και άλλη ηθαγένεια. Και δώσατε στους Σκοπιανούς το όνομα και τον εθνικό προσδιορισμό Μακεδόνες, κάτι που είχαν απορρίψει όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις εδώ και 27 χρόνια. Και αυτή είναι η μόνη αλήθεια, όσο κι αν εσείς επιμένεστε να την αρνείστε. Διπλή ντροπή, λοιπόν, από ένα δίδυμο ντροπής. Είναι βαριά, θα μου πείτε, η λέξη ντροπή. Δεν πρέπει όμως να μας φοβίζουν οι λέξεις όταν αποτυπώνουν την αλήθεια. Και βέβαια, δεν οδηγήσαμε εμείς τα πράγματα εκεί. Δεν είπαμε ποτέ εμείς ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Ούτε κάνουμε εμείς αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, όπως εσείς ασκείτε διακυβέρνηση καμένης γης. Έχουμε όμως μια ευθύνη να ανταποκριθούμε στο θεσμικό μας ρόλο και να δώσουμε σε κάθε ψέμα της κυβέρνησης την απάντηση που πρέπει. Και θα το κάνουμε με τη δύναμη και με την αποφασιστικότητα μιας παράταξης που έχει και αξίες, έχει και πεποίθηση, έχει και σχέδιο για το που θέλει να οδηγήσει τη χώρα. Εμείς δεν θα εξαπατήσουμε τους πολίτες με φτηνά σλόγγαν του τύπου «Είναι δίκαιο και γίνεται πράξη», όπως οι σημερινοί κυβερνώντες,
που έχουν το θράσος ακόμα και σήμερα να παίζουν με την αγωνία των πολιτών τους οποίους εσείς οδηγήσατε στη φτωχοποίηση και στην απόγνωση και που αντιμετωπίζουν την άσκηση της εξουσίας με πρωτοφανή πολιτικό κινησμό. Όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε με τους κύριους Τσίπρα και Καμένο, οι οποίοι εξακολουθούν να παριστάνουν ότι τάχα διαφωνούν, την ίδια στιγμή που δένονται ακόμα πιο σφιχτά στις καρέκλες τους, τρέμοντας μην τις χάσουν. Στις Βρυξέλλες, χθες και σήμερα, οι ΑΝΕΛ συνενούν στην πράξη σε μια συμφωνία που στα λόγια την καταγγέλουν και για την οποία λένε ότι όταν έρθει η ώρα κάποια στιγμή στο μέλλον θα ρίξουν την κυβέρνηση. Παραμένουν όμως όλοι οι υπουργοί. Και ο κύριος Καμένος στρογγυλοκάθεται δίπλα στον κύριο Τσίπρα την ώρα που τα Σκόπια παίρνουν διαβατήριο ένταξη στο ΝΑΤΟ. Θλιβερό το θέαμα και των δύο. Και στην Αθήνα, ο ΣΥΡΙΖΑ προωθεί ένα νόμο για τον οποίο τάχα είχαν επιφυλάξεις οι βουλευτές των ΑΝΕΛ, οι οποίοι εξακολουθούν όμως να δίνουν πλειοψηφία στην κυβέρνηση. Σε ένα δρόμο μόνο συναντώνται αυτοί οι παράτεροι εταίροι. Στο δρόμο της καρέκλας, στο δρόμο του προσωπικού συμφέροντος, στο δρόμο του ψέματος, στο δρόμο της δημαγωγίας. Και στο δρόμο της προσωπικής διάσωσης, καθώς ήδη στριμώχνονται στην έξοδο κινδύνου. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το υποσυζήτηση νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνει 250 άρθρα. Δύο όμως είναι οι βασικές του προβλέψεις. Η απλή αναλογική στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές και η αλλαγή της θητείας αλλά κυρίως του χρόνου ανάδειξης των τοπικών αρχόντων. Μάλλον η αρχική απόπειρα αλλαγής του χρόνου, γιατί επανήλθαμε σε αυτό το οποίο αρχικά είχε νομοθετηθεί με μια μικρή τροποποίηση. Όλα τα υπόλοιπα αφορούν γραφειοκρατικές και μονορυθμίσεις, μικροαλλαγές στις καθημερινότητες των Δήμων και των Περιφερειών. Ακριβώς λοιπόν σε αυτές τις δύο κεντρικές επιλογές θέλω να σταθώ. Σημείο πρώτο και ελαφρώς τραγελαφικό, όπως φάνηκε κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης. Ο χρόνος των εκλογών. Τελευταίες εξελίξεις και αυτά τα οποία έγιναν στη Βουλή τις τελευταίες μέρες δείχνουν ότι ακόμα και τις εκλογές δημάρχων και περιφερειαρχών θέλετε να τις μετατρέψετε σε εργαλείο μικροπολιτικής ευτέλειας. Κύριε Σκουλέτη, εσείς δεν είχατε πει ή επιλέξει ότι τοπικές εκλογές και ευρωεκλογές δεν πρέπει να συμπίπτουν, διότι έτσι νοθεύεται το διακύβευμα των αυτοδιοικητικών εκλογών? Εσείς τα είχατε πει αυτά, έτσι είναι? Δεν τα διαψεύσατε ποτέ. Τώρα όμως, καθώς αντιλαμβάνεστε, ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε εσείς ή ενδεχομένως κάποιοι άλλοι, πως οδεύετε σε αλλεπάλληλες ήττες, επιχειρείτε να αλλάξετε και πάλι τις ημερομηνίες των τοπικών εκλογών. Βάλατε λοιπόν εσείς, ο Πρωθυπουργός, δεν το ξέρω, 16 πρόθυμους βουλευτές σας να αναιρέσουν τη δικιά σας ρύθμιση. Και μάλιστα δύο φορές, την πρώτη φορά το κάνατε και λάθος. Αν δεν ήσασταν τυχοδιώκτες και επικίνδυνοι, θα ήσασταν απλώς γραφικοί. Αναρωτιέμαι πραγματικά, κύριε Σκουλέτη, σας βλέπω σε μια κατάσταση δυσθυμίας αυτές τις δύο μέρες στη Βουλή. Πώς αισθάνεστε όταν σας αδειάζει ευθέως ο Πρωθυπουργός σας? Δεν υδρώνει καθόλου το αυτί σας? Εντάξει, το καταλαβαίνω. Όλα για την καρέκλα, αλλά εδώ ήρθε μια τροπολογία από 16 βουλευτές, προφανώς κατευθυνόμενοι από το Μαξίμου, και σας άδειασε στεγνά. Αμφιβάλλω να το γνωρίζατε. Και εσείς κάθεστε ατάραχος και αμέριμνος. Πραγματικά,
δεν θα σταματήσετε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ, να μας ευνηδιάζετε για το τι θα κάνετε για να μείνετε κολλημένοι στην καρέκλα. Και βέβαια με αυτό το οποίο κάνετε και με το υπονοούμενο ότι μπορεί να έχουμε τριπλές, τετραπλές εκλογές το Μάιο του 2019, υπονομεύετε την αυτοδιοίκηση, κανιβαλίζετε τους θεσμούς και επιχειρείτε πρωτοφανής, ακόμα θα έλεγα και για τις άγριες εποχές του πρόσφατου παρελθόντος, εκλογικές μεθοδεύσεις. Είναι όμως μάταιο. Ο λογαριασμός θα έρθει σε όλες τις κάλπες, όποτε και αν αυτές στηθούν. Εθνικές εκλογές, ευρωεκλογές, αυτοδιοικητικές, θέλετε να τις κάνετε όλες μαζί? Δοκιμάστε το. Θα καταλάβετε ότι η κοινωνία έχει ήδη αποφασίσει να σας τιμωρήσει με την ψήφο της. Και η λαϊκή δυσαρέσκεια ούτε θα μπερδευτεί, ούτε θα μοιραστεί αν στήσετε περισσότερες κάλπες. Θα μεταβληθεί σε μία με τοπική απόρριψη της κυβέρνησης. Μην έχετε λοιπόν και σε αυτό αυταπάτες. Αν το επιχειρήσετε, θα χάσετε παντού και θα τα χάσετε όλα μόνο μιας. Σημείο δεύτερο. Απλή αναλογική στις τοπικές εκλογές. Αναρωτιέμαι, κύριε Σκουρλέτη και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, οι απόψεις της ΚΕΔΕ, της μεγάλης πλειοψηφίας των δημάρχων, δεν σας ενδιαφέρουνε καθόλου? Αυτοί δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κυβερνάν τους δήμους καθημερινά? Και δεν αναγνωρίζετε ότι με αυτό το οποίο κάνετε οδηγείτε στην πράξη την τοπική αυτοδιοίκηση, το κύτταρο της δημοκρατίας, αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, στη διάλυση και την παράλυση? Σας το λένε όλοι. Σας το είπαν όλοι με μια φωλή. Σας το είπε η ΕΝΠΕ, σας το είπαν όλοι οι περιφερειάρχες, σας το είπαν σχεδόν όλοι οι δήμαρχοι, με ελάχιστες εξαιρέσεις τους δημάρχους που έχουν απευθείας αναφορά στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το κάνετε λοιπόν αυτό, κύριε Σκουρλέτη? Και αν η διοίκηση, και θέλω να το πω αυτό και να το ακούσουν όσοι παρακολουθούν αυτή τη συζήτηση, εάν η διοίκηση ενός Δήμου παραλύσει με αυτόν τον εκλογικό νόμο έκτρωμα τον οποίο φέρετε, αυτό θα έχει επιπτώσεις. Θα έχει επιπτώσεις στα σκουπίδια, στην καθαριότητα, στο πράσινο, στο φωτισμό, στις παιδικές χαρές, στους παιδικούς σταθμούς, στις προνοιακές υπηρεσίες, στα αναπτυξιακά προγράμματα, στη διαχείριση του ΕΣΠΑ, σε αμέτρητα μικρά και μεγάλα θέματα που σχετίζονται με τη ζωή των πολιτών. Κάνετε τους δήμους και τις περιφέρειες πειραματόζωα των μικροπολιτικών σας σχεδιασμών. Και παίζετε ουσιαστικά με τις ζωές των ανθρώπων για να διασωθείτε. Και είναι τουλάχιστον προκλητικό. Είναι προκλητικό σε αυτήν εδώ πέρα την αίθουσα και θρασί να μιλάει για κουλτούρα συνενέσεων και συνεργασιών το κόμμα του «εμείς οι αυτοί». Το κόμμα του «ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν». Η πιο δικαστική και πολιτικά ανέντιμη κυβέρνηση που γνώρισε ποτέ αυτός ο τόπος. Το άνθρωπος που εξαπάτησε και ζητούσε να τελειώσουν τους πολιτικούς αρχηγούς που του έβαλαν πλάτη για να μην τυναχθεί η χώρα στον αέρα τον Αύγουστο του 2015, τους εξαπάτησε φυσικά και όλους αυτούς. Εσείς θα μιλάτε για συνεργασίες. Αυτό που επιδιώκετε δεν είναι αντιπροσωπευτική δημοκρατία, αλλά η θεσμοθέτηση της πολιτικής συναλλαγής. Κάτι που θα φέρει είτε αλλεπάλληλες εκλογές, είτε μόνιμη αδυναμία λήψης αποφάσεων και παραγωγής έργου. Και κάτι που θα οδηγήσει τελικά στην υπονόμευση
κάθε τοπικής αρχής, ώστε και πάλι η κεντρική εξουσία να αποφασίζει και να διατάζει. Και κάτι ακόμα. Πρέπει να το σκεφτείτε καλά. Με το σύστημα αυτό δίνεται τη δυνατότητα σε κάθε πολιτικό τυχοδιώκτη, αλλά και στη Χρυσή Αυγή, να φτιάξει ερίσματα στους Δήμους. Από πολιτικός χορηγός γίνεστε τώρα και εκλογικός της ευεργέτης. Αυτός είναι ο καθρέφτης της δικιάς σας πολιτικής. Κύριε Σκυρισσέφη, θα ξαναπώ αυτό που είχα διακηρύξει και στο τελευταίο συνέδριο της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ. Για μένα δεν υπάρχουν μπλε, πράσινοι, κόκκινοι, ροζ οργανισμοί αυτοδιοίκησης. Ούτε και μπλε, πράσινοι, κόκκινοι, δήμαρχοι και περιφερειάρχες. Αυτά τελείωσαν. Η πολιτική, η κοινωνία, η χώρα τα έχει αφήσει πίσω. Στην τοπική αυτοδιοίκηση, πολύ περισσότερο από ότι στην κεντρική εξουσία, οι διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος ξεθοριάζουν. Και αυτό το οποίο πρέπει να μας χωρίζει μόνο είναι η τομή με το παρελθόν, στο οποίο δεν πρέπει με τίποτα να γυρίσουμε. Και βέβαια, η μάχη με τα καθημερινά προβλήματα, η οποία πρέπει να είναι σταθερή και συνεχής. Η ασφάλεια, η καθαριότητα, ελεύθερη χώρη, τα ασφαλή πάρκα. Αλλά και η ευρύτερη ανάπτυξη της κάθε περιοχής, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές της, κάτι το οποίο αφορά ιδιαίτερα τις περιφέρειες της χώρας. Και η ένταξη της κάθε περιφέρειας σε ένα συνολικό σχεδιασμό, καθώς και η αυτόνομη και πρωτοπόρος δράση της, και γιατί όχι και ο ανταγωνισμός, ο θεμητός ανταγωνισμός μεταξύ των περιφερειών, με την αξιοποίηση ευρωπαϊκής συνεργασίας και ευρωπαϊκών εργαλείων χρηματοδότησης. Όλα αυτά βέβαια δεν μπορούν και δεν θα συμβούν όταν παρακρατούνται πόροι από ένα υπερτροφικό κεντρικό κράτος. Και δεν μπορούν να σχεδιαστούν εν μέσω του σημερινού γραφειοκρατικού κικαιώνα που πνίγει κάθε δημιουργική, τολμηρή και καινοτόμα πρωτοβουλία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και ασφαλώς δεν γίνεται να υποστηριχθούν τέτοιες δράσεις με προϋπολογισμούς των Δήμων και των Περιφερειών που αντιστοιχούν σε περίπου, το είχα πει και στο συνέδριο, στο 1/3, επαναλαμβάνω, στο 1/3 του αντίστοιχου ευρωπαϊκού μεσόρου. Το νομοσχέδιο αυτό θα μπορούσε να ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε όλοι μαζί μια μεγάλη θεσμική τομή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν είναι αυτό όμως. Δεν ανοίγει δρόμους. Ακριβώς γιατί αποτυπώνει μια κλειστή αντίληψη ελέγχου της δράσης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρ' όλα αυτά, η τοπική αυτοδιοίκηση και σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες έχει ήδη δείξει τις δυνατότητές της. Παρά την αδιαφορία ή και τον ανοιχτό πόλεμο της κεντρικής εξουσίας, κατορθώνει και στέκεται όρθια. Πρωτοστατεί στην κοινωνική αλληλεγγύη, δίνει άνισες μάχες με τα προσφυγικά κύματα, ξεπερνά από μόνη της προβλήματα κακοδιαχείρισης που υπήρξαν στο παρελθόν. Και γι' αυτό το λόγο έχω βάσιμο λόγο να μπορώ να αισιοδοξώ. Όσο για το δικό μας ειδικότερο σχέδιο, δεν διστάζω να πω ότι σε πολλά συμπίπτει με τις θέσεις των ιδίων των τοπικών αρχόντων. Και οι προτάσεις μας αυτές είναι οδηγός για τις νομοθετικές ρυθμίσεις της επόμενης κυβέρνησης, που θα κατατεθούν μάλιστα εντός του πρώτου εξαμήνου της θητείας της. Αυτό σημαίνει, θα είμαι σύντομος, 4 πράγματα. Τολμηρός αναπροσδιορισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ κράτους, περιφερειών και δήμων. Προσδιορισμός του τι σημαίνει αυτό το οποίο αποκαλούμε πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Και μεταφορά με θάρρος στην τοπική αυτοδιοίκηση κρίσιμων τομέων, όπως ο πολεοδομικός σχεδιασμός. Γενικοί κανόνες πρέπει να τηρούνται και πρέπει να υπακούονται από την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά δεν νοείται η τελική απόφαση, προσέξτε, για ένα σχέδιο πόλης να αποφασίζεται από έναν υπηρεσιακό υπάλληλο σε ένα Υπουργείο στην Αθήνα και όχι από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεύτερον, μια τολμηρή απονομή πόρων στην αυτοδιοίκηση αντί της πειρατείας των αποθεματικών της, που γίνεται σήμερα προκειμένου η κυβέρνηση να εμφανίζει κύβδηλα πλεονάσματα. Θα συζητήσουμε κάποια στιγμή και τη δυνατότητα η τοπική αυτοδιοίκηση να μπορεί να επιβάλλει η ίδια φόρους και να εισπράττει τα έσοδα από αυτούς τους φόρους.
Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να αξιοποιεί με μεγαλύτερη ευελιξία την περιουσία της και βέβαια να μπορεί να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες που της δίνει το εφιστάμενο νομικό πλαίσιο για συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με πολύ μεγαλύτερη ευελιξία και μεγαλύτερη αυτονομία. Τρίτον, η εποπτεία από το κεντρικό κράτος πρέπει να γίνεται όπως ορίζει το Σύνταγμα. Αλλά πρέπει ταυτόχρονα να γίνεται με γρήγορες και απλές διαδικασίες που δεν θα εμποδίζουν το έργο της αυτοδιοίκησης. Στους προϋπολογισμούς, για παράδειγμα, ναι, ο έλεγχος πρέπει να είναι απολογιστικός, αλλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επεκτείνεται στην σκοπιμότητα των αποφάσεων. Γι' αυτό άλλωστε εκλέγονται οι τοπικοί άρχοντες. Για να αποφασίζουν με τόλμη, να πράττουν με συνέπεια και να αναλαμβάνουν βέβαια την ευθύνη των αποφάσεών τους και των πράξεών τους. Και τέταρτον, απαιτείται μια γενναία εσωτερική αναδιοργάνωση των Δήμων και των Περιφερειών, αποσαφήνιση των αναγκών του δυναμικού που απαιτείται, σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων αποτελεσματικό. Αλήθεια, βλέπω και την κυρία Υπουργό εδώ πέρα διοικητικής μεταρρύθμισης, όπως έχετε ονομάσει τώρα το Υπουργείο. Τι έγινε αυτή η περιβόητη αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, την οποία τόσο λυσαλέα πολεμούσατε όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση? Αλλά χρειάζεται και κάτι ακόμα. Συστήματα αξιολόγησης τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη την άποψη του πολίτη. Συστήματα μέτρησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον ίδιο τον πολίτη. Και τέλος, ναι, ένα ευέλικτο σύστημα κινητικότητας, μόνο όμως με τη συμφωνία του φορέα προέλευσης, του προσωπικού και με αντικειμενικά κριτήρια. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, το έχω πει πολλές φορές, η κινητικότητα να είναι το εργολείο με το οποίο τελικά αποψηλώνονται μικροί, νησιωτικοί, ορεινοί δήμοι, οι οποίοι έτσι όπως την κάνατε την κινητικότητα έχουν ως αποτέλεσμα να αιμορραγούν σε προσωπικό και να μην μπορούν να ανταποκριθούν στοιχειοδός υποχρεώσεις τους. Θα μπορούσα να περιγράψω αναλυκότερα το σχέδιό μας. Νομίζω όμως ότι σήμερα, χάρη τη συζήτηση, αυτές οι τέσσερις κεντρικές κατευθύνσεις επαρκούν. Κυρίες και συνάδελφοι, έρχομαι τώρα στα ζητήματα των αλλαγών που η κυβέρνηση προωθεί στον εκλογικό νόμο. Στον εκλογικό νόμο για τις εθνικές εκλογές. Επισημαίνω καταρχήν τον απόλυτο παραλογισμό. Η κυβέρνηση προωθεί εν μέσω μίας θητείας δεύτερη αλλαγή του εκλογικού νόμου, που αφορά μάλιστα στις μεγαλύτερες περιφέρειες της χώρας, λίγους μήνες πριν από τις εθνικές εκλογές. Υποκανονικές συνθήκες δεν θα έπρεπε καν να μπούμε σε αυτήν τη συζήτηση. Όμως εμείς ασκούμε υπεύθυνη αντιπολίτευση και γι' αυτό και προτείναμε στην κυβέρνηση μια έντιμη και σωστή λύση. Μαζί με την κατάτμιση της Β' Αθηνών και της Περιφέρειας Αττικής, κίνηση σωστή, κίνηση επιβεβλημένη, την έχω εξάλλου ο ίδιος υποστηρίξει από το 2004, όταν εκλέχθηκα για πρώτη φορά πρώτος βουλευτής στην Αχανή Β' Αθηνών. Μαζί λοιπόν με την κατάτμιση της Β' Αθηνών και της Περιφέρειας Αττικής, να δώσουμε τώρα, επαναλαμβάνω, τώρα τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας, εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους που διαμένουν στο εξωτερικό, να ψηφίζουν από τον μόνιμο τόπο κατοικίας τους. Τι φοβάστε, κύριε Σκουρλέτη, και δεν το κάνετε τώρα? Η επιμονή της κυβέρνησης πρώτα να αρνείται τη συζήτηση, ανοίγω παρένθεση, δεν τόλμησε καν η κυβέρνηση και ο πρόεδρος της Βουλής να προγραμματίσει την προημερησία συζήτηση που είχαμε ζητήσει για το θέμα αυτό, δεν την προγραμματίσατε καν, απεμπολίσαμε το δικαίωμα της μειοψηφίας επειδή δεν θέλατε ποτέ να γίνει αυτή η συζήτηση. Και τώρα βέβαια η σπουδή σας να παραπέμψετε το θέμα σε κάποια επιτροπή, άρα στις καλένδες, μην κοροϊδευόμαστε, είναι ερμηνεύσιμη. Φοβάται η κυβερνητική πλειοψηφία
την πολιτική ετιμιγορία των νέων που κορόιδεψε και έδιωξε από τη χώρα. Όπως φοβάστε και την κρίση των Ελλήνων που κατοικούν στο εξωτερικό, που έχουν πια εμπειρία μέσα από την καθημερινότητά τους σε σύγχρονα κράτη και σύγχρονες δημοκρατίες. Αυτών που ξέρουν πώς θα μπορούσε να ήταν η χώρα εάν δεν είχε βάλει την όπισθεν η Σιριζανέλ. Το να μένουν όμως τα πράγματα έτσι κάνει πολύ κακό στη δημοκρατία μας. Είναι προσβολή σε ένα εκλεκτό τμήμα του έθνους μας, στο οποίο σήμερα η Βουλή οφείλει να απευθυνθεί και να δεσμευθεί ότι αυτή η κατάσταση θα αλλάξει και θα αλλάξει τώρα. Ειδικά στη γενιά του brain drain. Τι λέτε, κύριε Σκουρλέτη, σε αυτούς τους 400.000 νέους που έφυγαν από τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια? Γιατί τους απαγορεύετε τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη δικιά τους ζωή? Έχουμε άραγε δημοκρατία πολλών ταχυτήτων, περισσότερη για κάποιους και λιγότερη για κάποιους άλλους? Γιατί φοβάστε την κρίση τους? Και κάτι ακόμα, είναι και άξιον απορίας. Εκείνοι οι οποίοι εργαλοποιούν τα πάντα σε μια ταξική βάση, κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν το προφανές. Ότι η άρνησή σας να δεχθείτε την τροπολογία την οποία έχουμε καταθέσει θεμελιώνει μια βαθιά αντιδημοκρατική διάκριση, συνδέεται ουσιαστικά την ψήφο των Ελλήνων πολιτών του εξωτερικού με την οικονομική τους ισχύ. Όποιος έχει λεφτά μπορεί να πάρει το αεροπλάνο και να γυρίσει. Όποιος δεν έχει, στερείται του δικαιώματος να αποφασίσει για το μέλλον του. Ντροπή σας! Μιλάτε κιόλας από πάνω. Δεν τρέπεστε λίγο? Πηγαίνετε, πείτε τα σε αυτούς που ακούνε τη συζήτηση. Πείτε τα αυτά. Εκφράστε την οργή σας. Εκφράστε την οργή σας. Πείτε τα αυτά. Πείτε κι άλλα. Δεν είστε απλά κυνικοί. Είστε βαθιά αντιδημοκράτες με αυτή την οτροπία την οποία εκπέμπετε σήμερα. Ξέρετε, αυτή την ώρα είναι απόγευμα στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, είναι βράδυ στην Αυστραλία, είναι πρωί στην Αμερική. Όλοι οι Έλληνες οι οποίοι μένουν στο εξωτερικό όμως θα πάρουν το μήνυμα από τη σημερινή συνεδρίαση. Θα δουν τις αντιδράσεις σας, τις σλιβερές σας αντιδράσεις. Μην ανησυχείτε. Μπορεί να μην μπορέσουν σε αυτές τις εκλογές να έρθουν να ψηφίσουν. Θα θυμούνται όμως ποιος τους στέρισε τη δυνατότητα όταν είχαμε την ευκαιρία να το κάνουμε τώρα και δεν το κάνατε. Θα το θυμούνται κάποια στιγμή. Θα το θυμούνται. Και τις σλιβερές σας αντιδράσεις. Θα μπορούσαμε να τους πούμε ότι ναι, είναι απλό, τεχνικά γίνεται και θα βρούμε τον τρόπο να ψηφίζετε από τον τόπο στον οποίο βρίσκεστε. Εδώ είναι η τροπολογία. Εδώ είναι. Πολύ αναλυτική, πολύ τεκμηριωμένη. Μπορείτε να τη δεχτείτε σήμερα, κύριε Σκουρλέτη. Και θέλω την ρητή σας απάντηση αν δέχεστε ή όχι την τροπολογία την οποία έχουμε καταθέσει και αν δεν τη δέχεστε, γιατί δεν τη δέχεστε. Δεν σας αρέσει αυτό το οποίο έχουμε προτείνει ή μήπως δεν τη δέχεστε για να παραπέμψετε το θέμα στο μέλλον και κάποια στιγμή
κάποια στιγμή να ξεχαστεί μέσα στη θολούρα και στην ένταση της προεκλογικής περίοδου. Εμείς πρέπει να πούμε κανονικά, αν είχατε το θάρρος, να πούμε σε όλους τους Έλληνες εκτός Ελλάδος ότι ναι, σας θέλουμε συμμέτοχους. Συμμέτοχους στην κριτική των αθών μας και αρρωγούς στην υπέρβασή τους. Αλλά κυρίως θέλουμε όλους τους Έλληνες που ζουν σήμερα εκτός Ελλάδος συνεργάτες στην οικοδόμηση μιας χώρας σύγχρονης, υπερήφανης και ισχυρής, δημιουργικής και αισιόδοξης. Και τη συμμετοχή σας στις εκλογές δεν την αντιλαμβανόμαστε μόνο ως μια γέφυρα πάνω από σύνορα, πάνω από χρόνο, πάνω από αποστάσεις, αλλά και σαν βήμα σύνδεσης και συμμετοχής σας με την επόμενη μέρα της Ελλάδος. Γιατί εσείς που ζείτε σήμερα στο εξωτερικό, είστε αύριο οι επιχειρηματίες που θα επενδύσετε εδώ πέρα στη χώρα μας. Και βέβαια, τα παιδιά που έφυγαν, ναι, εσείς είστε οι νέοι που κάποια στιγμή θα επιστρέψετε να μεταφυτεύσετε τις γνώσεις σας, τις εμπειρίες σας και τη δημιουργικότητά σας. Προσωπικά, έχω και έχουμε αποδείξει ως Νέα Δημοκρατία τη μεγάλη μας πίστη στους Έλληνες της Διασποράς. Τους θέλουμε όλους δίπλα μας για να πάμε επιτέλους όλοι μαζί μπροστά. Αλλά είναι φανερό, φάνηκε ξεκάθαρα και από τη σημερινή θλιβερή σας αντίδραση ότι ο κύριος Τσίπρας και εσύ αυτό όλοι εσείς θέλετε την Ελλάδα μια χώρα απομονωμένη, κλεισμένη πίσω από ένα παραπέτασμα ψεύδους και αυταρχισμού. Αυτές είναι μεθοδεύσεις από το παρελθόν. Δεν θα αντέξουν στο παρόν και βέβαια δεν έχουν μέλλον. Και το λέμε ξεκάθαρα σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού που μας ακούνε σήμερα. Ελάτε να ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές για να είναι η τελευταία φορά που θα χρειαστεί να ταξιδέψετε για να ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα. Γιατί στο νέο εκλογικό νόμο που θα ψηφίσουμε αμέσως μετά τις επόμενες εκλογές, δεν φαντάζομαι να πιστεύετε ότι θα μείνουμε για πολύ καιρό με την απλή αναλογική, θα δώσουμε επιτέλους την αυτονόητη δυνατότητα στους Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίζουν στο μόνιμο τόπο διαμονής τους. Και ακόμα και αν απορριφθεί τώρα η πρότασή μας, δεσμεύομαι ότι θα την επαναφέρουμε. Αμέσως μόλις γίνουμε κυβέρνηση, και τότε κανείς δεν θα μπορεί να κρύβεται πίσω από επιτροπές και άλλα προσκόμματα. Αν θέλετε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να κάνετε μια στοιχειώδη δημοκρατική υπέρβαση, να ξεφύγουμε λίγο από αυτό το κλίμα της αχρίασης τοξικότητας, το οποίο μεθοδικά καλλιεργείται, ψηφίστε. Ψηφίστε εδώ και σήμερα την τροπολογία μας. Την καταθέτω και πάλι στα πρακτικά. Εμείς κάνουμε τη δικιά μας υπέρβαση, κύριε Σκουρλέτη. Για λόγους αρχών, τους έχω διατυπώσει εδώ και πολλά χρόνια, είμαστε υπέρ της κατάτμησης των μεγάλων περιφερειών. Γι' αυτό και σήμερα θα ψηφίσουμε το άρθρο με το οποίο γίνεται η κατάτμηση της Β' Αθηνών και της περιφέρειας Αττικής. Γιατί υπερασπιζόμαστε την ποιότητα της δημοκρατίας μας, τη διαφάνεια, την αξιοπιστία στην πολιτική, αλλά και για ένα λόγο ακόμα. Γιατί δεν σας χαρίζουμε την πολιτική την οποία εμείς πρώτοι εισηγηθήκαμε πριν από 2 χρόνια σε αυτήν εδώ πέρα την αίθουσα. Η πρόκληση λοιπόν προς όλους σας είναι σαφής. Η Νέα Δημοκρατία δίνει σήμερα το πράσινο φως να σπάσουν από τις επόμενες κιόλας εκλογές οι 2 μεγάλες εκλογικές περιφέρειες. Φανείτε λοιπόν, κύριε Τσίπρα, και εσείς για μία φορά συνεπείς. Τολμήστε να κάνετε το ίδιο για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού.
Κυρίες και κύριοι, Σάιφη, κλείνω την ομιλία μου με μια ευρύτερη πολιτική παρατήρηση. Ζούμε το λυκόφως ενός καθεστώτος που θέλει να δώσει την εντύπωση ότι λειτουργεί για τους πολλούς, ενώ στην ουσία επιδιώκει να κάνει μόνο τα χατήρια λίγων κομματικών πελατών. Όλα αυτά ενώ επιχειρεί με κάθε τρόπο και όπως μπορεί να υπονομεύσει την πορεία της χώρας και της επόμενης κυβέρνησης. Γιατί όπως το εθνικό συμφέρον καταπατήθηκε με ψέματα και με δημαγωγία του 2015, έτσι υποσκάπτεται με νομοσχέδια όπως το σημερινό οι θεσμοί. Στρεβλώνονται οι θεσμοί το 2018. Πρόκειται βέβαια για μία μόνο πτυχή μιας συνολικά σκοτεινής εικόνας. Αυτοί που πριν από ένα χρόνο υπόσχονταν δίκαιη ανάπτυξη, έφεραν τελικά το άτυπο τέταρτο μνημόνιο μέχρι το 2022 και πάνε να κρύψουν το ψέμα, με το ψέμα της εξόδου στις αγορές, το δίθεν τέλος της λιτότητας. Δημαγωγούν ότι κάποτε θα έρθουν αυξήσεις, ενώ φόροι και εισφορές έχουν εγκατασταθεί για τα καλά στις τσέπες των Ελλήνων. 11 δις θα χρειαστεί να πληρώσουν οι Έλληνες από τώρα μέχρι το τέλος του έτους. Είναι αυτοί που ανταλλάσσουν τα εύκολα λόγια των ξένων στο εξωτερικό με ακριβά και με σκληρά μέτρα στο εσωτερικό. Είναι αυτοί που προπαγανδίζουν επιδόματα την ίδια ώρα που κόβουν τις συντάξεις. ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ εξακολουθούν να κάνουν πολιτική με το ψέμα και να χρησιμοποιούν την εξουσία ως εργαλείο για να διχάσουν. Με το χρόνο να μετράει αντίστροφα, με την κλεψίδρα της θητείας τους να τελειώνει, γίνονται όλο και πιο αδίστακτοι. Γίνονται όλο και πιο κυνικοί, όλο και χειρότεροι και γι' αυτό και όλο και πιο επικίνδυνοι. Εμείς το ξέρουμε αυτό. Δεν είναι κάτι που μας φοβίζει. Είμαστε εδώ για να ξαναβάλουμε τη χώρα στο δρόμο της δημοκρατικής ομαλότητας. Έχουμε εμπιστοσύνη και στους πολίτες, αλλά και στην ωριμότητα της κοινωνίας. Και είμαστε αποφασισμένοι να αναλάβουμε τη μεγάλη ευθύνη της αναγέννησης της πατρίδας μας μαζί με όλες, επαναλαμβάνω μαζί με όλες, τις δημιουργικές μεταρρυθμιστικές δυνάμεις. Έχουμε σχέδιο, έχουμε στελέχη, έχουμε γνώση, έχουμε όραμα και είμαστε ένα ανοιχτό κόμμα στραμμένο στο μέλλον. Μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας, πράττουμε με μέτρο και ρεαλισμό και κυρίως ενώνουμε και δεν διχάζουμε τους Έλληνες. Και γι' αυτό και αισιοδοξούμε, γιατί μπορούμε να δούμε πίσω από τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις της τελευταίας στιγμής και πίσω από θλιβερά νομοσχέδια, όπως το σημερινό, τη χώρα να ξεφεύγει από τον κατήφορο του λαϊκισμού, να σηκώνεται ξανά, να πηγαίνει ψηλότερα εκεί που της αξίζει, γιατί όλοι οι Έλληνες αξίζουμε καλύτερα. Σας ευχαριστώ.